Κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες που ο λαός της Θεσσαλίας βιώνει πραγματικά την απόλυτη καταστροφή και προσπαθεί κυριολεκτικά, βουτυγμένος μέσα στη λάσπη, να στήσει ξανά τη ζωή του, παίρνοντας κουράγιο και δύναμη από τη μεγάλη και συγκλονιστική λαϊκή αλληλεγγύη, εσείς της κυβέρνησης φέρνετε στη Βουλή αυτό το νέο τερατούργημα. Υπάρχει νήμα που ενώνει το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο με τις συνέπειες από τις πλημμύρες που πληρώνει ο λαός μας? Υπάρχει. Και είναι η βαρβαρότητα αυτού του δρόμου ανάπτυξης, του δικού σας, που αυξάνει διαρκώς την εκμετάλλευση, που αυξάνει διαρκώς την απανθρωπιά. Και μέσα από την καταστροφή όσων φτιάχνει με κόπο ο ελληνικός λαός, αναζητά νέες αγορές, νέες επενδυτικές ευκαιρίες, περισσότερα δηλαδή κέρδη, για να εξηγούμαστε και να λέμε την αλήθεια στο λαό, κέρδη για αυτούς που υπηρετείτε. Ήταν πολύ χαρακτηριστικά όσα είπε ο Πρωθυπουργός σας στη Διεθνή Έκθεση. Την ώρα που συνολικά ο λαός μας παλεύει να κρατήσει το κεφάλι του έξω από το νερό, που η ακρίβεια τον πνίγει, που τον έχουν ζώσει τα φίδια για το πόσες επιπλέον συνέπειες θα έχει η καταστροφή στη Θεσσαλία και στη δική του ζωή, σε όλη την Ελλάδα, την ώρα που απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός σύγχρονων υποδομών για τις ανάγκες και την προστασία του λαού, ο κύριος Μητσοτάκης στο όνομα των φυσικών καταστροφών επιβάλλει νέους φόρους, νέα βάρη, νέα χαράτσια στο λαό, την ίδια ώρα που επιχειρεί να διαμορφώσει φυσικά νέα πεδία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, τους λίγους δηλαδή αυτού του τόπου. Από πού να το πιάσουμε? Από την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού, των δασών, της υγείας, με πρόσχημα την συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην προστασία τους? Από τη νέα φοροεπιδρομή σε αυτοαπασχολούμενους, με πρόσχημα την πάταξη της φοροδιαφυγής, την ώρα που το μεγάλο κεφάλαιο νόμιμα φοροδιαφεύγει και φοροαπαλλάσσεται? Ή από την υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση των ακινήτων που δρομολογείται, φορτώνοντας νέα χαράτσια σε λαϊκά νοικοκυριά και στέλνοντας νέα μεγάλη πελατεία στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών, με πρόσχημα δήθεν τη συλλογική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών? Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο, αυτό το κράτος, το ταξικό κράτος, πετάει από πάνω του την ευθύνη για την προστασία του λαού. Του λέει να πληρώσει και τα σπασμένα από πάνω, αν τελικά πνιγεί ή καεί, εξαιτίας της συνειδητής εγκληματικής πολιτικής που όλοι σας, ο ένας μετά τον άλλον, ως κυβερνήσεις και υπουργοί υλοποιείτε. Φυσικά, με οδηγό τα φυρμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνδρομή των εκλεκτών σας στους δήμους και τις περιφέρειες, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, αυτή η εγκληματική πολιτική θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό του περιβόητου κόστους ωφέλους. Το ζήσαμε φέτος και με τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο, στον Εύρο, αλλού, και τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Και αντί να φέρετε νομοσχέδιο για ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με την άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών που σήμερα τους συναντήσαμε στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση εδώ έξω από το Σύνταγμα, εσείς φέρνετε ένα νομοσχέδιο έκτρωμα. Ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία για την μονιμοποίηση των πενταετών, των επταετών και των εποχικών πυροσβεστών. Αυτό καλούμε να ψηφίσει η Βουλή σήμερα. Θα θέλατε βέβαια, κύριοι της κυβέρνησης, αυτό το νομοσχέδιο να το περάσετε στα μουλοχτά, χωρίς πολλή συζήτηση και φυσικά χωρίς πολλές αντιδράσεις. Γελαστήκατε βέβαια για άλλη μια φορά, γιατί σήμερα και αυτές ακόμα τις ώρες που μιλάμε, σε όλη τη χώρα και εδώ στην Αθήνα, στο Σύνταγμα το πρωί, πραγματοποιούνται απεργιακές συγκεντρώσεις με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων. Και βέβαια δεν θεωρούμε τυχαίο ότι το δίθεν ξεπάγωμα των τριετιών εξαγγέλθηκε την ίδια εβδομάδα με την ψήφιση αυτού του νέου εκτρώματος. Είναι ένα ακόμα δείγμα πως τα επιχειρήματα περί φιλεργατικού νομοσχεδίου δεν πείθουν άνθρωπο.
Η ξαφνική πρόθεσή σας να συζητήσουμε για τις τριετίες έχει στόχο να καλλιεργήσει κλίμα ανοχής στην άγρια λιτότητα που φέρνετε και επιχειρείτε να συμβιβαστούμε με αυτήν μπροστά στον άγριο χειμώνα με την μεγάλη ακρίβεια που ήδη έχει ισοπεδώσει το λαϊκό εισόδημα. Πανηγυρίζετε ότι ξεπαγώνετε τις τριετίες, λες και κάνετε χάρη σε κάποιον. Εξαφανίσατε 12 χρόνια δουλειάς από τους εργαζόμενους και θέλετε να σας πούν τώρα και ευχαριστώ. Ακούγοντάς σας νομίζει κανείς ότι οι τριετίες δεν είναι χρόνος δουλειάς των ίδιων των εργαζομένων, αλλά ότι τις ξεθάψατε από κάποιο σεντούκι του παππού σας. Έχει και το δούλεμα τα όρια του. Τα κυβερνητικά ψέματα που αραδιάζατε όσον αφορά τις τριετίες καταραίουν κάθε μέρα και κατέρευσαν ακόμα περισσότερο και με τη χτεσινή τροπολογία σας με όρους που δημιουργούν το έδαφος της οριστικής αναστολής τους. Το ΚΚΕ κατέθεσε δική του τροπολογία, ορίστε για τα πρακτικά. Να σας καταθέσω και αυτό που είπα πριν, την τροπολογία που καταθέσαμε και για τους πυροσβέστες. Ούτε τα παπαγαλάκια σας μπορούν πλέον να υποστηρίξουν ότι οι εργαζόμενοι θα ωφεληθούν άμεσα. Με δύο λόγια, άνθρακες ο θησαυρός. Όμως η προστασία του εργατικού λαϊκού εισοδήματος δεν μπορεί να περιμένει. Τώρα οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Τώρα είναι να μπει το πετρέλαιο θέρμανση στα σπίτια, τώρα ξεκίνησε η σχολική χρονιά με έκτακτα έξοδα για τα παιδιά, τώρα πελαγώνουν χιλιάδες λαϊκές οικογένειες. Όπως παγώσατε τις τριετίες ξαφνικά σε ένα βράδυ, έτσι και τώρα πρέπει να επανέλθουν ολόκληρες και αναδρομικά σε ένα πάλι βράδυ. Χωρίς προϋποθέσεις και αντιλογισμούς, χωρίς κόφτες, για να στηριχθεί ουσιαστικά το εργατικό λαϊκό εισόδημα απέναντι στην ακρίβεια, αλλά και στην πολιτική σας αυτή των ματωμένων πλεονασμάτων. Τώρα λοιπόν κάντε δεκτή την σχετική πρόταση νόμου της κοινοβουλευτικής ομάδας μας, την οποία καταθέσαμε όχι μία αλλά τρεις φορές, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει και την επαναφορά των τριετιών και αναδρομικά και χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παρά τα χοντροκομμένα ψέματα, κυρίες και κύριοι, παρά την προσπάθειά σας να κάνετε το μαύρο άσπρο, το νομοσχέδιό σας είναι ήδη καταδικασμένο στη συνείδηση των εργαζομένων. Γιατί όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πως πρόκειται για μια νέα παρέμβαση στον εργάσιμο χρόνο κατά παραγγελία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί όταν ο πυρήνας του είναι η κατάργηση του οκταώρου, η εκτόξευση της απλήρωτης εργασίας με εργαλείο την διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Μια διευθέτηση που θα επιβάλλεται με ατομικές δίθεν συμφωνίες, προϊόν των εργοδοτικών φυσικά απειλών και εκβιασμών. Και ταυτόχρονα προχωράτε και στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για χιλιάδες εργαζόμενους. Έχετε μάλιστα το θράσος να παρουσιάζετε όλα αυτά και ως δίθεν φιλοργατικά, το εβδομαδιαίο 78ωρο, την κατάργηση της υποχρέωσης για την προαναγγελία των υπερωριών, την κατάργηση του πενθυμέρου σε χιλιάδες επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα διαρκούς ή μη αδιάκοπης λειτουργίας, το νέο ανάλγητο καθεστώς της διευθέτησης και μαζί φυσικά με όλα αυτά την απαραίτητη για την εργοδοσία ποινικοποίηση και τη συνδικαλιστική δράση. Όλα αυτά που διαφημίζεται ως φιλεργατικά αποτελούν και την καρδιά του αντεργατικού νομοσχεδίου σας. Και αφήστε αυτά τα κουλά ότι δήθεν για το νομοσχέδιό σας προστατεύεται η εργασία. Στα σίγουρα αυτό που προστατεύεται είναι τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα δικά τους κέρδη. Αν ήταν τόσο φιλεργατικό όπως το λέτε, γιατί δεν το κάνατε σημαία στις ομιλίες σας, στις θέσεις σας, στις τηλεοπτικές παρουσίες σας πριν τις εκλογές του Μάη και του Ιούνιου. Αφού έτοιμο το είχατε, για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει και τι τον περιμένει. Αν όντως φέρνατε κάτι τόσο θετικό για τους εργαζόμενους, γιατί δεν το διαλαλούσατε σε εργατογειτονιές, σε χώρους δουλειάς, όπως αυτοί που πήγατε ως υποψήφοι και είδε όλος ο κόσμος με τα μάτια του τι σημαίνει και εργοδοτική τρομοκρατία και πόσο ελεύθερες είναι οι επιλογές των εργαζομένων κάτω από τους ανοιχτούς εκβιασμούς των εργοδοτών. Επιμένετε πως είναι φιλεργατικό
και αναφέρεται μάλιστα προς επιβεβαίωση αυτού πως δεν βλέπετε κάποια εργατική διεκδίκηση, έναν εργατικό αγώνα. Λέτε πως δεν έχετε δει κάποιο επιχειρησιακό σωματείο να αντιστέκεται στα μέτρα που έρχονται. Σήμερα, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, πέρα από το ότι είναι μέρα απεργίας, η οποία προετοιμάστηκε και οργανώθηκε από εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία, από δευτεροβάθμιες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, στα οποία δεν παρεμβαίνουν και δεν δουλεύουν εκεί μόνο κομμουνιστές, συνδικαλιστές ή το ΠΑΜΕ, όπως λέτε, εμείς σας αντιστρέφουμε το ερώτημα. Πείτε μας πόσα σωματεία και ποια σήμερα πανηγυρίζουν για τις ευέλικτες μορφές εργασίας, τις προβλέψεις, τις συμβάσεις ελάχιστης προβλεψιμότητας, το χτύπημα στο 8ωρο και την κυριακάτικη αργία. Ποιος εργαζόμενος, ποια εργατική οικογένεια που δουλεύουν και οι δύο γονείς επιθυμούν οικειοθελώς, όπως με θράσος λέτε, να εργάζονται 13 ώρες τη μέρα σε πάνω από δύο εργοδότες, με τα διαλύματα εκτός εργάσιμου χρόνου, να τρώνε ένα επιπλέον 2 ώρες στις μετακινήσεις τους και κατάκοποι στο τέλος να μην έχουν μια στάλα χρόνο για λίγη ξεκούραση και κοινωνική ζωή. Θα μεγαλώνετε εσείς τα παιδιά τους? Εσείς θα τα διαβάζετε, εσείς θα τα πηγαίνετε σε δραστηριότητες ή οι εργοδότες τους? Ομολογείτε με τον τρόπο σας πως οι μισθοί δεν αρκούν και το αντίδοτο σε αυτό είναι η ημερήσια σκλαβιά. Ποια επιχειρηματικά σωματεία στον κλάδο των τροφίμων ήθελα να καταργηθεί η Κυριακή Αργία? Διότι εμείς μπορούμε να καταθέσουμε στα πρακτικά ανακοινώσεις δεκάδων επιχειρησιακών σωματείων του κλάδου των τροφίμων, όπου καταργείται την Κυριακή Αργία, που όχι μόνο εναντιώθηκαν στα μέτρα του νομοσχεδίου, αλλά βρίσκονται και σε απεργιακό αγώνα σήμερα. Οπότε αφήστε τα αυτά. Πείτε αυτά που ξέρετε και αυτά που σαν καραμέλα έλεγαν όλοι όσοι έφερναν αντίστοιχα νομοσχέδια και ενίσχυαν το αντεργατικό οικοδόμημα. Όλοι σας άλλωστε, και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς του ΠΑΣΟΚ, όπως τώρα η Νέα Δημοκρατία, έχετε βάλει χέρι στο σταθερό εργάσιμο χρόνο. Έχετε φέρει νόμους για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν που αποδείχθηκε θεματοφύλακας όλων των νόμων της διευθέτησης και το 2017 με το δικό της νόμο την πήγε ένα βήμα παραπέρα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή που το 2011 έβαλε με νόμο τη βάση για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στα χρόνια της κρίσης, στην πιο μεγάλη επίθεση που εξαπολύθηκε σε εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Ακούστηκαν διάφορα ότι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούν πρόοδο, ότι υπάρχουν και θετικές πλευρές. Τι φιλεργατικό μπορεί να έχουν τέτοιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει το 8ωρο σαν το ανώτατο όριο της εργάσιμης ημέρας? Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη που νομοθέτησε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ανάβοντας πράσινο φως σε κυβερνήσεις για την κατάργηση του ημερήσιου σταθερού χρόνου εργασίας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων κάθε χώρας κράτους μέλους. Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις, αυξήθηκε ο απλήρωτος χρόνος εργασίας, καθώς ο εβδομαδιαίος χρόνος μπορεί να υπολογίζεται ως μέσος όρος στη διάρκεια 4 έως 6, ακόμα και 12 μηνών, επιτρέποντας έτσι δουλειά μέχρι και 13 ώρες τη μέρα, ακόμα και 78 ώρες την εβδομάδα, χωρίς πληρωμή υπεροριών. Η ουσία είναι μία. Όταν ξεφεύγουν τα όρια του ημερήσιου χρόνου εργασίας, δηλαδή ο αναγκαίος χρόνος που χρειάζεται ένας άνθρωπος όχι απλά για να πατάει στα πόδια του, αλλά για να είναι παραγωγικός, να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή, να μπορεί να ασχολείται με την οικογένειά του, να έχει πρόσβαση στην ψυχαγωγία, να μπορεί να ξεκουράζεται στοιχειωδώς. Καμιά μελλοντική διευθέτηση χρόνου εργασίας δεν μπορεί να αναπληρώσει τις ανθρώπινες αντοχές που σπαταλούνται σε ένα 24ωρο. Όπως
ξεκουραζόμαστε μέσα στο 24ωρο, όπως τρώμε μέσα στο 24ωρο, έτσι και πρέπει να εργαζόμαστε μέσα στο 24ωρο. Αντέχει κανένας να μην τρώει συνεχώς για 5-6 μέρες και εσείς να του λέτε ότι θα καλύψετε την ανάγκη για τη διατροφή του μαζεμένη σε μια μέρα σε βάθος τετραμήνου? Μπορεί να είναι κάποιος άυπνος για 5-6 μέρες και να του λέτε πως θα καλύψετε την ανάγκη για ύπνο σε 2 συνεχόμενες μέρες σε βάθος τετραμήνου? Αυτά βέβαια λύθηκαν 150 χρόνια πριν με σκληρούς αγώνες. Αλλά αυτά θέλετε τώρα να ανατρέψετε, να κάνετε νόμο το παρελθόν. Και ύστερα λέτε πως το κουκουέ έχει μείνει τάχα στο 1917, όταν εσείς προσπαθείτε τον 21ο αιώνα να επιβάλλετε τις εργασιακές σχέσεις που ίσχυαν 1,5 αιώνα πριν και να φέρετε νέα εργασιακή σκλαβιά. Μας λέτε ότι βάζετε δίθεν τάξη σε μια κατάσταση που ήδη υπάρχει. Όμως η εργασιακή ζούγκλα με την πανσπερμία των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων δεν γεννήθηκε μόνη της, δεν ήρθε από το πουθενά. Εσείς την έχετε δημιουργήσει. Εσείς την έχετε τροφοδοτήσει με δεκάδες νόμους, με τσάκισμα οκταώρου, με τρυπήματα στην Κυριακή Αργία, με το τσεκούρωμα των υπεροριών, με το χτύπημα συλλογικών συμβάσεων. Πάει πολύ να το παίζετε τιμητές όταν είστε από τους θεμελιωτές σε αυτό το οικοδόμημα που έχετε φτιάξει. Με το νέο αυτό τερατούργημα εισάγετε νέες μορφές ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις και μάλιστα κάτω από τον τίτλο της ελάχιστης προβλεψιμότητας, το λέτε. Αυτή βέβαια αφορά μονομερώς τους εργαζόμενους, για να εξηγούμαστε. Γιατί αυτοί είναι που δεν έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν αν την επόμενη μέρα θα έχουν δουλειά, αν και πόσο θα εργαστούν εφόσον δεχτούν το περιβόητο SMS 24 ώρες πριν, αν με βάση τα παραπάνω θα έχουν κάποιο εισόδημα. Την ίδια στιγμή, στην αντίπερα όχθη, στην όχθη των αφεντικών, όλα είναι προβλέψιμα. Αυτοί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι για να αξιοποιούν τα εργαλεία που τους δίνεται, ώστε όχι απλά να προβλέπουν, αλλά κυρίως να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους, χρησιμοποιώντας όποτε θέλουν και όσο θέλουν τους εργαζόμενους. Τι κάνει με δύο λόγια το νομοσχέδιο? Επιχειρεί να νομιμοποιήσει όλο αυτό το χάος των συμβάσεων της ευελιξίας, δημιουργώντας το έδαφος για ακόμη περισσότερο ευκαιριακή απασχόληση με κάθε είδους σύμβαση του ποδαριού. Σύμβαση ελάχιστων ωρών σημαίνει πως μια εργαζόμενη στο εμπόριο, για παράδειγμα, θα είναι ακόμα πιο ευέλικτη μπροστά στα εμπορικά events που πολλαπλασιάζονται, όπως ξέρουμε όλοι, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιοχή. Θα τεντώνεται ακόμα περισσότερο για να ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες κερδοσκοπίας της επιχείρησης. Δηλαδή, να είναι εργαζόμενοι περιορισμένων χρήσεων. Για παράδειγμα, εργαζόμενοι για τις Black Friday, για τις λευκές νύχτες κλπ. Σημαίνει οι εργαζόμενες στην καθαριότητα που εργάζονται με όλες τις συμβάσεις ομοιρίας να είναι απίκο για ένα μεροκάματο από εργολάβο σε εργολάβο, όλους αυτούς δηλαδή που αλλάζουν με μεγάλη ευκολία και ονόματα και αφημί. Να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή ανάλογα του έργου που αναλαμβάνουν. Να βρίσκονται παραδείγματος χάρη το πρωί στο σταθμό του μετρό, το απόγευμα στο αμφιθέατρο και το βράδυ σε ένα νοσοκομείο. Και αφού το νομοσχέδιο εισάγει τη νέα αυτή ευελιξία, εμφανίζεται ως εξασφάλιση του εργαζόμενου την έγκαιρη, λέει, ενημέρωσή του από τον εργοδότη για τη διάρκεια της εργασίας, τον τόπο εργασίας και την αμοιβή της εργασίας. Δηλαδή, καλώς ήρθατε στο Μεσαίωνα. Καμιά κατοχύρωση οποιοδήποτε άλλου δικαιώματος, καμιά θεμελίωση δικαιώματος σε άδεια, σε ασθένεια και ούτω καθεξής. Βέβαια, στη βιομηχανία δεν περίμεναν την απελευθέρωση του ωραρίου. Ήδη μετρούν με αίμα τα αποτελέσματα της εντατικοποίησης της εργασίας. Σε εργοστάσια όπως την πρώην Εύγα ή στις ιχθυοκαλλιέργειες τα δύο τελευταία χρόνια μετράμε 6 νεκρούς και δεκάδες σακατεμένους.
Η εντατικοποίηση οδηγεί σε λιποθυμίες για να βγαίνει η παραγωγή, όπως στα συσκευαστήρια ή σε κονσερβάδικα στην Ημαθία, την Πέλα, την Αργολίδα. Και εσείς τώρα με το νομοσχέδιο ανοίγετε διάπλατα την πόρτα στην αύξηση της εντατικοποίησης σε χιλιάδες εργάτες που δουλεύουν σε καθεστώς εργολαβιών. Η ευθύνη για τον ημερήσιο χρόνο εργασίας περνάει στη μεριά του εργοδότη και αυτό τον τίνεται με φράσεις που προσπαθούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση μιας δίθεν ελευθερίας, της τάχα οικειοθελούς συμφωνίας του εργαζομένου. Λέτε δηλαδή ότι εργοδότες και εργαζόμενοι έρχονται ελεύθερα, ίσως προς ίσον, σε ένα τραπέζι και αποφασίζουν από κοινού, όμορφα και ωραία, τις εργασιακές σχέσεις, αν θα είναι ευέλικτες και πόσο, το ύψος του μεροκάματου, του ωραρίου. Και όλα είναι αυτό που λέει και η ελληνική ταινία, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα σήμερα, είμαστε ωραία ατμόσφαιρα. Και μετά χτυπά το ξυπνητήρι για να ξυπνήσετε. Με αυτό το νομοσχέδιο παραδίδετε μόνοι σας τη δυνατότητα του καθορισμού των όρων δουλειάς μονομερώς στον εργοδότη, με βάση τις ατομικές συμβάσεις που προωθείτε. Κατά δεύτερο και πιο ουσιαστικό, δεν είναι ελεύθερη η απόφαση ενός εργαζομένου να μην δεχτεί εργοδοτικούς όρους που είναι δυσμενείς για την εργασία, για τη ζωή του. Δεν δέχεσαι απόλυση, του λέει. Το μαρτυρούν τα στοιχεία των απολύσεων ανά μήνα, τα στοιχεία των κυνηγημένων συνδικαλιστών, τα στοιχεία από επιθεωρήσεις εργασίας. Από την άλλη, όταν ένας εργαζόμενος έχει αναθρέψει οικογένεια, παιδιά και οι ανάγκες του βαράνε κόκκινο, η ελευθερία επιλογής έχει όλα τα στοιχεία του πραγματικού εκβιασμού, του εξαναγκασμού. Τα ίδια τα στοιχεία της εργάνης δείχνουν την ένταση του μακελιού, της βαρβαρότητας που επικρατεί σε χώρους δουλειάς, καθώς το 2022 μετρούσαμε πάνω από 7.000 απολύσεις κάθε μέρα. Η ελευθερία επιλογής σε κάθε εργαζόμενο συμπιέζεται από την τεράστια δεξαμενή των ανέργων που περιμένουν για εργασία, των ανέργων που ανακυκλώνονται συνεχώς και σε μακρά χρονικά διαστήματα. Η δουλειά ως τα 74 έτη, μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ που φέρατε ντάλα καλοκαίρι με την πρόφαση της συμπλήρωσης των ενσήμων για εργαζόμενους που δεν έχουν κατοχυρώσει συναξιοδοτικό δικαίωμα, αποτελεί την πιο χαρακτηριστική ομολογία πως η επιλογή για έναν εργαζόμενο να δουλεύει ως τα γεράματα δεν είναι ελεύθερη, αλλά είναι εξαναγκασμός. Νομοθετήσατε να στέκεται όρθιος ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη 73 χρονών σε σκαλή απορριμματοφόρου και να διάζει κάδους και προσπαθείτε να μας πείσετε ότι θα το κάνει αυτό επειδή το θέλει. Και βέβαια, ως επιστέγασμα του αντιδραστικού περιεχομένου του νομοσχεδίου, φέρνετε τη σχεδόν πλήρη ποινικοποίηση της απεργίας, της συνδικαλιστικής δράσης, με την εισαγωγή προστήμων, ποινών φυλάκισης κατά εργαζομένων που αγωνίζονται για το δίκαιο τους, για τα δικαιώματά τους, φτιάχνοντας ήδη προκαταβολικά και τις κατηγορίες. Νομίζετε πως έτσι θα επιβληθεί σιωπητήριο, πως θα τρομάξουν πρωτοπόροι εργαζόμενοι, πως θα τελειώσετε με αυτό που λέμε όλοι ταξική πάλι. Σαν και εσάς από αυτό εδώ το βήμα και από εκείνο εκεί το βήμα έχουν περάσει πάρα πολλοί, περισσότεροι και πολύ πιο έμπειροι έχουν περάσει. Και όλοι, όπως ξέρετε από την ιστορία, έφαγαν τα μούτρα τους. Να είστε σίγουροι πως όλα αυτά τα μέτρα θα τα ακυρώσουν στην πράξη οι ίδιοι εργαζόμενοι, με τους αγώνες τους, με τη στάση τους, τους χώρους δουλειάς. Αν δεν μας πιστεύετε, ρωτήστε τους εργαζόμενους της E-Food, τους εργάτες στην Κόσκο, τους εκπαιδευτικούς, άλλους εργαζόμενους, να σας πούν πώς κουρέλιασαν τον νόμο του προκατόχου σας Χατζηδάκη. Και αν η απεργία, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ κλπ. Είναι δικαίωμα στον καπιταλισμό, δεν θα χύνονταν τόνοι αίματος από τους εργάτες για να την επιβάλλουν. Το λέω γιατί το επικαλέστηκε ο κύριος Γεωργιάδης.
Σύγχρονο δικαίωμα σήμερα δεν είναι να βάλουμε φίλτρα στη σκλαβιά που φέρνετε, ούτε να κάνουμε διορθωτικές προτάσεις δήθεν για το αν θα φοράμε την μπάλα του φυλακισμένου στο δεξί ή στο αριστερό πόδι. Σύγχρονο δικαίωμα είναι να μπορεί κάθε εργαζόμενος, εργαζόμενη να ζει με αξιοπρέπεια από τη δουλειά του, το μισθό του. Ρεαλιστικό και σύγχρονο είναι να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος, να εξασφαλίζεται η υγεία, η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Είμαστε στο 2023. Δεν επιτρέπεται οι ανάγκες του λαού μας να συμπιέζονται στις δαγκάνες των κερδών των λίγων. Δεν ζούμε για να δουλεύουμε, αλλά δουλεύουμε για να μπορούμε να ζούμε και να απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά της σκέψης και της εργασίας μας. Κλείνοντας, μιας και είμαστε μια μέρα μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, θα ήθελα να τονίσω πως είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Όπως φαίνεται, δρομολογούνται επικίνδυνες εξελίξεις για κυριαρχικά μας δικαιώματα στο όνομα των αναγκαίων υποχωρήσεων. Φυσικά και δεν μας εφησυχάζουν καθόλου τα περί καλού κλίματος ήρεμων νερών που διαδίδεται. Σας διέψευσε άλλωστε ο ίδιος ο Ερντογάν με το αίτημα αναγνώρισης του ψευδοκράτους που κατέθεσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επιβεβαιώνοντας ότι η ατζέντα έχει ανοίξει πολύ και θα ανοίξει περισσότερο το επόμενο διάστημα. Οφείλεται να ενημερώσετε υπεύθυνα για το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών. Κανονικού παζαριού, λέμε εμείς, που έχετε στήσει με την Τουρκία, κάτω φυσικά από την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ. Γιατί όταν λέγονται λίγα στα φανερά, μάλλον λέγονται πάρα πολλά στα κρυφά και πίσω από τις κάμερες. Χαίρετε.